Ο Μαρσιάλ υπογράφει στην ΑΕΚ. Οι οπαδοί τη ομάδα του Ράιαν Ρέινολτ Ρέξαμ γιουχάνουν το μεγαλύτερο αθλητή των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ο Ρόντρι μια επιτυχημένη πρίμα Ντόνα. για να ακούσει για τη χειρότερη ποδοσφαιρική ομάδα όλων των εποχών. Είμαι ο Χαμπή και ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Against ΜΟΝΤΕΡ Podcast. Είδες, α. Ε, ό,τι τη φορείς, είμαι πολύ αυθιασμένος. Εσύ γιατί φορείς τη φάιλα σου. Ρε, να τη φέρω. Ρε, να τη φέρω, είσαι σαν πολύ δίκαιο. Που να γράφουμε επεισόδιο 27 και επεισόδιο δεύτερο που ακόμα να τη φάιλα. Και σωστό μου τη φορώ τη φάιλα μου. Επειδή ο Σύνος φορώ... Ξαναπάσου κάτι φορώ χανέλες, έτσι συγκροτημάτων και ξέρω... Επειδή μετά από την... Εξάρτηση των συγκροτημάτων του, του 70, late 70s, αρχές των 80 που ήταν υπερβολή και τα make-up και ξέρω εγώ, έφτιαξαν οι μετάλλικα και έτσι έπαιζαν στη θράση μετά έναν τζιν και μια φανέλα που δεν σε πειροές σου. Και τα πιο μεγάλη, φορούσα φανέλες δικές τους, okay, okay. και των φίλων τους. φορώ το φίλο μου. Πολλά Κυρίε και κύριοι, χαίρετε. χαίρετε. Η φωνή που ακούσετε πλήρω είναι του Σάββατο Γεντή, του παραγωγού του podcast από τη Listen Please, Blitz ή Listen Please, όπω λέω εγώ. Εσύ δεν το υιοθετά, είπε. Όχι. Ακόμα μένει σε αυτό. Ναι, ρε, επειδή εγώ έχω έναν επίπεδο σαν κομικό. σαν άνθρωπο, έτσι να λέω. να πούμε ότι ξεκίνησε το Champions να τα πούμε σε λίγο. Αλλά πριν για το Champions να σα πω ότι το Against Motor ένα ε, Σαραμινέος και ένα Αποελίστα ε, παρουσιάζουν μύθου, κανόνε και κανονισμού, ε, ε ιστορίε, πράγματα που αλλάξαν. Γάμο, το βάλεξε σε ένα. Αιώνιε κόντρε. Αιώνιε κόντρε, που αφορούν το βασιλιά των σπορ. Τη, τη, τη μάπα. μάπα. Ο Χριστόδουλο Δημητρίου και ο Χαμπή, δύο κομικοί μου μπορούσαν να παίξουν μάπα επαγγελματικά, αλλά τραυματιστήκαν. Σχεδόν θανάσιμα. Θα <laughs> προσθέσω. <laughs> <α> προσθέσω. <laughs> <laughs> Λίγο πριν του κάνει πρόταση, η Μάτσε Τριγκουνάδε και η Λίδερπουλ αντίστοιχα. <laughs> 0% τοξικών. Α, ναι, αντίστοιχα. Α, ε, Παρυάζω, παρουσιάζουν, ναι. συζητούν και διαφωνούν κυρίω. 0% τοξικών, 20% ε, κωμικό, 100% διαφορετικό. Κυρίε <laughs> και κύριοι, καλώ ορίσατε. Στο Against Modern Podcast. Ναι, μου, νέγε μου. Πάμε, πάμε με διαφορά το καλύτερο σου. Έχει άλλο Έκανα πρόβο. Ένα ντρέπουμε να πω ότι έκανα πρόβο. Ρε θέλω απλά κάθε φορά, κάθε φορά να του λέω, να και πάει. Είναι και κανεί. τρία χρόνια, ξέρω εγώ. Έχει κόσμο που μπορώ. Ξέρεις το υπεριμένουν να δουν τα αφαίρεις τον

αλλά υποστήριξες με και σήμερα είμαι μηδέν της αγωνιτόξικος. Είμαι Και εγώ ελπίζω να μην μηδέν. Είχαμε Champions League, πρώτη αγωνιστική του, νέου format, το Link Face. Πώς σου φάνηκε η φάση που είδες μια... Πολλά μάτσι. Ναι. Ενώ πώς σου φάνηκε που είδες μια βαθμολογία για, όλα τα, για όλες τις ομάδες. Ε, σίγουρα είναι μια μεταβατική περίοδος που να θέλεις τσιρονό συνηθίσεις. Σίγουρα.

Μπορούσε να το κάνει ο Γεραντ με Γιονάιντε, θυμάσαι, έτσι είναι το παιχνίδι. Κάτι μου δηλαδή, τρία μηδέν, έχασε ένα πράγμα. Που λαλείς και τους Εύρω, τους άλλους πέντε, Εγγλέζους, top scorer του Champions League. Εντάξει, ο ένας είναι ο Κέιν. Λόγιο. Ήβρα τον... Τα κρούσα τώρα. Λάμπαρτ. Σίγουρος. Και... Owen. σίγουρα. Α, ο Ρούνι δεύτερος. Ο Ρούνι, ναι. Εντάξει, ναι, ναι, ναι. τους άλλους και νους ήβρα. Θέλεις έτσι μπαμπαμ να δοκιμάσεις. Ήταν, Α, ευρώ. Ξέρεις τους ή. Ναι, είδα τους μετά τους ήβρα. Α, Α εννοείς και τους Ναι, ναι. Ήβρα, ήβρα, ε, Ρούνι και, τον, Λάμπαρτ. εν Ή ο που είπες και ο, ο, Ο και ο

Στέρλινγκ, ναι. Τρίτο. Okay. ο Στέρλινγκ, άρα έχει πολλά γκολ. Να πω σκόλ. Μπράβο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ωραία, κλείσε okay. η πεντάδα. Στέρλινγκ, έτσι ψηλά. Κέιν, Ρούνι, Στέρλινγκ, Λάμπα, σκόλ. Ωραία, ωραία. Δηλαδή η πεντάδα. Ναι, ναι, ναι. Πάμε, πάμε μόνο of the week, σε κοινό εγώ για να λιώσει εσύ. Θέλω να πω ότι με τη φανέλα σου ήρθε έναν ευχαριστήριο μήνυμα. Και επειδή μου μοντέζι μέσα, επειδή νιώθω και είναι λίγο όπως τα μόνο από την σου. Έτσι έχουν καλή περιμένεις παραπάνω. Δεν μου γράψα. θα σου πω. Αλλά έχω το να μου παίρνω το δουλειά και έτσι να το έχω. Ευχαριστώ. Όποιος θέλει να παραγγείλει φαΐλες, μπαίνει στο προφίλ μου. Έχει φόρμα στο bio και να μου να σας καθοδηγήσω. Και Chris 10 για να πιω 10% commission. Μπορεί να το κάνετε. Μπορεί και όχι. Anyway, θα πιω 10% commission. Οι φανέλε είναι ειδικό σχέδιο τη Μαρία Μουταφίδου. Ετυπώνονται στο Move Digital Printing. Και μέσα ένα σχέδιο thank you card προσωπικά γραμμένη στο sharing που μένα για σα. Λοιπόν, πάμε. Πρώτο move of the week. Ξέρουμε ότι η Rex θα μείνει πλέον ομάδα του Ryan Reynolds. Είχε τσάσει να το βάλω, οπότε είναι καλά που είναι το βάλω. Νομίζω για το ίδιο. Οκ, οκ. Έφανε τις που την παίρνει είχαμε εκτός έδρας. Ναι. Έφανε τις και τούτος, επειδή ξέρεις φέρνουν κονέ, κάνουν κάματα, έφερε μαζί του για να να δει το μάτσ, ξέρω εγώ, τον Τόμ Μπρέιδι. Όσοι γνωρίζουν τον Τόμ Μπρέιδι, είναι μεγάλος θρύλος του NFL. Πολά, πολλά, πολλά μεγάλο. Βασικά, είναι ο γκο του NFL, αλλά yeah, αδιαφυσβήτητα. Yeah, yeah, yeah. Όπως yeah, yeah, yeah. εμπλέον ο Μέση, που και yeah. ο Μέση είναι πιο λιόν σίγουρο. Yeah. Εμπλέον, σίγουρο. Yeah. Δεν ξέρω γιατί. Χωριάστε. <laughs>

πριν την τόπα. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Τέλο πάντων, περνάμε μπροστά από την κερκίδα των οπαδών τη Μπέρμιχαμ Και τότε, όπω περνάμε. Ε, περνάμε μπροστά του, μέσα στο γήπεδο, περιμέναμε να τον χειροκρότησε, ξέρω. Κάμουν εδώ και έτσι στην αρχή. Τα ευχαριστώ που φωνάζετε, αλλά δεν καταλαβαίνω που του φωνάζαν. Είσαι εξαίρετο που του φωνάζαν. Χουδεφακάρια. Αλλά να πω ότι. Νομίζω ότι στους δύο χτίδες Birmingham και πήγε. είναι με τον άλλον που πήγε. Νομίζω για αυτό που έπηγε. Απλά θα πήγε να ξέρω σίγουρα. Και νομίζω είναι που το έφωναζε. Ναι, της Rexham που φωνάζα. Φωνάζαν και του επειδή ήταν της Birmingham. είναι που φωνάζα. Ωστόσο λίγο για να έχουμε, ξέρεις το ότι είμαστε το podcast των υγιές σκεπτόμενων φιλάθρων. Ρε, δεν θέλαμε από την αρχή Και δεν θέλαμε να μας κάτσουμε να Έχεις δίκιο, Είναι οι πατήτες Ρέξαν που του φωνάζουν, who the fucking hell are ya. Ρε, μάνα φωνάζουν του, ο λόγος που το βάλα τώρα είναι ότι τούτο και θέλουν να προσβάλλουν και έκαναν το για ξέρουν ποιος είναι. προφανώς δεν θα του να δεν είναι. Α, όχι, Συμβασίλισσα. Όχι, ρε, τα είχα Α, γιόντε έτσι. Αλλά με έτσι, για ποιο λόγο. Το είναι ακόμα καλύτερο. Τα είναι έτσι, είναι έτσι. Κάμε έτσι. Ε, είναι πράγμα. Τέλειο. Αλλά πολλά είναι ο Ιγγλές. Ρε, γέλουν δέκα λεπτά μόνος μου που το κάνουν έτσι ο άλλος. Ναι, και κάνουν το χώρο στο Kevin Hart, τι φτάσουν Έχει ένα κοινό στην Αγγλία μου, τρώει η Λουκάνη, καλά που το λοιπόν, εγώ, ο λοιπόν, για το μου, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε για full επεισόδιο άλλη φορά, να πάνω Και άλλη φορά να θέλα στο μέλλον να ας πούμε, sports scientist, γυμναστή, Είναι ένα φλέγον ζήτημα στην ο μέσο μάχη τη City Rotary λέει ότι οι παίχτε είναι κοντά στο να προχωρήσουν σε απεργία ω έδειξη διαμαρτυρία για τον αριθμό των αγώνων που πρέπει να αντέξουν οι παίχτε τη ελίτ ομάδα των ανδρών. Η στα πάνω διαζώματα ναι, ναι. του ποδοσφαίρου. Η ομάδα του Αρτιόλα θα παίξει αύριο με την υπόψη με την Ιντερ στο διευρυμένο UEFA Champions League με το νέο σχήμα να προσθέτει δύο επιπλέον παιχνίδια πριν τη φάση του νοκάουτ. Μάλιστα. Η τι θα συμμετάσχει επίση στο παγκόσμιο κύπελο συλλόγων το οποίο αναφέραμε σε προηγούμενα επεισόδια. Δεν με το που είναι έξι ομάδε πλέον. Τριανταθιό. Για αυτό που. είναι Τι τριανταθιό. ομάδε. Α, έξι παιχνίδια, sorry. Έξι παιχνίδια, άρα έξι συν οχτώ για το link face. με τον τελικό να έχει πρόγραμμα προγραμματισία 2013, Ιούλιο 2025 και με την εκστρατεία του 2025-2026 να ξεκινά μόλι ένα μήνα μετά. Δηλαδή άλλη χρονιά ξεκινά ένα μήνα μετά που το να περάσουμε. Sorry κλείω ρα μαθηματικά. 6 συν 8, 14. συν το πρωτάθλημα του 38, 52. 52 παιχνίδια, συν έναν κύπελο και άλλο έναν με βολέμε παραπάνω, αποκλειστικά από τον πρώτο γύρο. Άρα, 54 παιχνίδια, ναι, επειδή βάλες δύο, Champions League 8, σκέφτου. Να... Νησίτια. Έκαμε Να να στα 70 μάτια. Ανέτα. Και Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε αυτόν τα χατήνα παιδιά. Sorry, που παίξαν και Euro. Το και Euro και που τους πιντώνουν τα Nations League τώρα. Ξέχνουν είναι Ευρωπαϊκά, τα Ευρωπαϊκά ρε. Ναι, ρε, γι' αυτό που μιλούμε για τα πάνω διαζόματα. Μας παίζουν και φυγές, παίζουν και παίζουν και τα παγκόσμια ξέρω εγώ. Και τον αν πιστεύει να οδηγήσει σε τραυματισμούς και έτσι πράγματα.

Α συνεχίσει να πηγαίνει έτσι, θα υπάρξει μια στιγμή που δεν έχουμε άλλη επιλογή, αλλά α δούμε τι θα γίνει. Είναι κάτι που μα ανησυχεί, γιατί εμεί είμαστε αυτοί που υποφέρουμε. Η City παίξε 120 φορέ σε όλε τι διοργανώσει τη δύο, δύο τελευταιε σεζόν. Oh. Μερικοί παίχτε τη City έντεξαν πάνω από 70 παιχνίδια τη σεζόν, ομαλτσέ εθνικέ, και ξέρω εγώ, yeah. ω αποτέλεσμα διοργανώσει ο συλλόγων και εθνικών ομάδων. Ο Άγγλο μέσο Φιλ συμπεριλήφθηκε σε 77 αποστολέ και πραγματοποίησε 72 εμφανίσει

Πιένεις την αθλέτικο Και Μετά λάλο ότι έβαλαν κόλ Ναι, έβαλαν το πρώτο ναι. Λάλλει ότι το παγκόσμιο κύπελο αύξησε τους αγώνες και ξέρω εγώ. Έχω δηλώσεις μετά του που και είναι από που τα τριάντα του. πολλά τα Είναι τόσο σκληρό δήλωσε Δεν σκέφτεσαι το community shield είναι τρεις εβδομάδες μετά. Πότε να κάνουμε διακοπές. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχουν διακοπές στο χειμώνα, οπότε αν είμαστε τυχεροί έχουμε δύο εβδομάδες και μετά πρέπει να επιστρέψουμε για να μπούμε στην επόμενη σεζόν. Μετά το επόμενο καλοκαίρι είναι το παγκόσμιο κύπελο. Ναι. Δεν έχει τέλος. Έτσι μετά έχω και για το Τζοάλισον έκαμε δήλωση, έκαμε και ο Αντζελότη. Έτσι mm. είναι μεγάλο, μεγάλη συζήτηση τώρα ναι. στο παγκόσμιο ποδοσφαιρό. Ε, θέλω να δηλώσω ότι είδα συζήτησεις αρκετών ατόμων μεταξύ των οποίων και ένα φίλο μου στο Twitter, ο Αντέας Αντρέου, που θεωρούν να μα θεωρούν τις δηλώσεις, ότι είναι επιτυδευμένε πριμαντώνε οι παίχτε. Και να σου πούν πιάνει του εκατομμύρια ναι. γιατί να με βέζει. Όμω, ναι, παίζουν πάρα πολλά μα, ναι, πάρα πολλά καλά, αλλά τη στιγμή που προϊόν, το οποίο θέλει στο σωστό επίπεδο για να τον κόσμο να το βλέπει, οι δεν μπορούν να παίζουν 70 αλλά είναι μόνο, μόνο το προϊόν να σκεφτεί, τι φέρει σου να μην παίζουν Κοίταξε, αν το κάτσει ότι είναι ο, ο είναι ένα υπάλληλο μια εταιρεία. Α πούμε, εγώ δουλεύω σε μια εταιρεία, αν πάω 8 ώρε δουλειά, 5 φορέ την εφτωμά. Μιλούμε για τα φυσιολογικά γιατί μην μιλήσουμε για που Ούλοι part-time θέλει ο τσίβολε,

ναι, αλλά έχει και σωματική κουράση και ψυχολογική να δε φορείς στην κουλιά σου τα μωρά σου, ξέρω εγώ. έχει τους πάνω στους ίδιους. Εννοείται. Με ας πούμε, ή η η τους, δεν ξέρω. Τα μωρά τους, δεν ξέρω. Ενώ να μπλούσεις να ακούσεις whatever.

τέλο πάντων κάποιο σύλλογο ή κάποια ομάδα που μπορεί να μας έρθει να μα διαφωτίσει. Αρχικά γράψετε εσεί οι υπόλοιποι comments. Δηλαδή, πιστεύω ότι οι παίχτε είναι εγκλαμμένοι και πρέπει να διαμαρτύρονται ή αν οι έχουν έχουν, τουλάχιστον ένα δίκαιο. Και αν η ΠΕΟ πρέπει να μπει στα χωράφια των παιχτών. Και αν θα απεργία, τι απεργία πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Σκέφτομαι να τι λες πάντων, πάω δικομού, μόνο διότι… Δεν φαντάρει ο Γκρίλης ότι να τα αναπέργω εσπάστης. Ναι ρε, ο Γκρίλης να πάει Τι να πάει, τι να πάει, να πάει προβόνηση. να πάει αναδείξει ότι τους καμιέτσες ελάτε. Όχι να μου καμιέτσεις εσάς. Λοιπόν, Moment of the Week 2 mm -hmm. είναι κάτι wow, ξέρει το φαντάζομαι. Mm -hmm. ε, αλλά πρέπει να το βάλω γιατί αρχικά είναι σημερινό. Μα και μόνο για να το πω, mm -hmm. για και να αναφερθείτε στο ναι, φίλο. Ναι, 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 σημερινό, Εν να το πω το, το τι έγινε και κάποιε πληροφορίε. σημερινό, δεν το ξεβάλω. Ε, Υπογράφει σήμερα στην ΆΕΚΑ, Αθηνών ο Άντωνη Μαρσιάλ. Α, δω, ναι, τον έχω χτίσει. Μια που δε πιο μεγάλη μεταγραφή στην ιστορία τη Ελλάδα. Μια έχει πιο μεγάλε πληγέ στη ψυχή μου. Εγώ είπα ότι δεν θα παίξει καθόλου ή με τι αποψίε, είναι για μένα να παίξει μαπά. Ε, μια μεγάλη συζήτηση που δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, αλλά η ε, το μου το prediction είναι ότι τρία χρόνια συμβολεύω αρχικά. Επειδή εγώ θέλω λίγο, γίνεται να μην ενημερώνεις να σπάει Μαρσιάλ επειδή δεν που έγκοντας την καρδιά μου. Να σε ενημερώνω, εκτός αν με πάρα πολλά που έτσι να γίνει. Λοιπόν, να σου πω λίγο το μισθό του που στα πράγματα

τούτος Not είναι bad. ο διπλάσιος που τον καταδόν στην Ελλάδα. Έχουμε 20 ως τώρα, επί, επί 6, να πιάνε 120 ας πούμε <laughs> ευρώ ως <laughs> τώρα. Ναι. Ε, ο λόγος που τα λαρούντα για τους μισθούς είναι ότι υπάρχει μια περίπτωση που εγώ πιστεύω ότι υπάρχει να κάποιο πολλούς μήνες να μπει σε ρυθμό αγωνιστικό, αν και η Ελλάδα αν έπαιζε στη Σεβιλία ας πούμε. Θεωρούνται <laughs> να είναι αυτοί τον καιρό. Ξαναβάσου, εσύ. Ναι, ήταν στη Σεβίλη όμως τελευταία φορά που έπαιξε. Έπαιξε πέρσι. Έπαιξε στη United πέρσι. Ρε βάλε, βάλε θυκιόν κόλ της Α, μπράβο ρε δεν φάμε ένα δύο, και βάλε χάτρικο χάλα Ρε βάλε θυκιόν μαρσιά Ε, εντάξει, θέλω να παίχτα ρε, να δείξει, να δείξει πάρα πολλά Επίσης, να πω ένα έτσι μικρό φαν Έπαιξε με τον Λαμέλα, που τον έφερνει Λαμέλα Και ο Λαμέλα και φάνε κότσι που είναι μόνοι του κότσινοι στην καριέρα του και τώρα παίζουν μαζί μες την ΑΕΚ. Ε, να με σκολουθούν στην προπονητή. Ρε, ο Μαρσιάλ είναι μεγάλη πλήγη για εμένα. Η Πάσουρια που κέρδισα το Ναι, ναι, ναι. Έτυχε να το ξαναφέρω ότι είχα το Κυπριακό κάποτε. του Και αν μέσα στα δώρα,

Ευχαριστούμε ρε Ευχαριστούμε μας να συνεχίσουμε απλώς σκοπά το έργο Εντάξει, είναι ιστορία του κρίτσα, αλλά μπορεί να Α, τι ωραία φανελά φορώ ρε παιδί μου. Συγχαριστή ιστορία. Και φακτί φατσάρι μαυρό ασπρή, αφού Ναι, ναι, εσύ Πάει το

Άρα δεν ξέρω γιατί έφεραν τρίτον επιθετικό. Τι είναι η ομάδα παίζει με κάποιον. Ενώ, πήγαινε Ευρώπη. Παίζει με Κύπρο και με Μπάφο νομίζω. Και με τα πολύ με Α, παίζουν και με τους κοιό. Νομίζω, ναι. Οκ. Άρα έχει δευκείο ο μπορεί να παίξει αριστερά. Απλά δεν πλέον, δεν θα παίξει αριστερά. Έχουμε και παίχτες. Έχουμε σε όλες τις

Uh, Välgion... που <πέξω πέξω> την Βέλγιο. Εντάξει, ρε πάνω απ' έξω την άκρη να κέβει προαθλήμα. Εγώ δεν Α, όχι. Γιατί το πράγμα μάλλον και μόνοι, μπορεί το πιάει απλά. Ρε, το ότι δεν παίζουν Ευρώπη είναι πάρα πολύ Ε, μπορεί να μένει και καλό όμως. Oui, Γιατί τούλοι να θέλουν

ήταν τότε πιο νομασιαλ. Έτσι ο Λίον του τα ούλα, το fun fact, είναι... ξέρω. Μια χαρά, αρέσει μου. <laughs> το να περιμένεις 20 χρόνια για να δεις έναν ποδοσφαιρικό αγώνα είναι αφόρητα μεγάλος χρόνος για κάθε ομάδα ακόμα και αν είσαι επίσημα η χειρότερη ομάδα στον κόσμο. Οκ. Okay. Αλλά για τον Σαν Μαρίνο αυτές οι δύο δεκαετίες πληγών έκαναν <laughs> την νίκη με ένα μηδέν <laughs> της προπερασμένης πέπτης σε επιτουλή Χεστάιν, ακόμα πιο ιδιαίτερη. Η έννοια του πολύ παθοπαδού έχει γίνει κάτι σαν κλεισέ στο ποδόσφαιρο, αλλά οι οπαδοί τη εθνική ομάδα του Σαν Μαρίνο μπορούν να θεωρούν του αυτού του στου πιο βασανισμένου από όλου. Σωστό. Η μικροσκοπική χώρα το μόλι 33.000 κατοίκων. Αμά εξαρμάνε το δρόμο ναι. ναι, Μουσήσα... στη Λαρνάκα. Ναι, μπαίνει όμω στη Λαρνάκα, αλλά η Λαρνάκα είναι ακόμα μόνο. Και είπαμε μόνο ότι την... Ο... την πόλη ο... δεν είναι επαρχία. Ναι. Ναι, που περιβάλλεται εξ ολοκλήρου από την Ιταλία, για όσου δεν ξέρουν, αλλά μαθαίνουν γεωγραφία από το Ακέι Μοντερ Πότκαστ. Ένα από τα πιο επιτυχημένα έθνη του διεθνού ποδοσφαίρου, Ιταλία, Είχε Αν, ah, συγκεντρώσει το Σωμαρίο. απίστευτο ρεκόρ του να περάσει σχεδόν δύο δεκαδίες χωρί νίκη. Η τελευταία νίκη τη ομάδα ήρθε σε ένα φιλικό, με το είχε στάει μπαλέ. Δεν ήρθε τον κανέναν άλλο. <συσχεστά> <συστά> ξέρεις, είναι ο μεγάλο ο <συστά> <συστά> που λέμε <αλούν> στην αρχή. του Τιτάνι που γιατί είναι μόνο νύχτες που είναι η Λυπηρή Σοφία, το κόψει. Καταλαμβάνοντας την διακοσιωστή δέκατη θέση, πως κι εγώ είμαι δέκα. Το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των αγώνων τους είναι αντίον ομάδων της UEFA, έχουν πάρα πολλές λίγες παιδόνες να κερδίσουν σε αυτά τα παιχνίδια. Επειδή δεν παίζουν, ας πούμε, με τη Σαμόανια στην Κινέα, δεν παίζουν με ομάδες της Καραϊβικής, παίζουν με την UEFA. εγώ Τίποτα όμω από αυτά δεν εμπόδισε τη μοναδική αυτή η ομάδα ούλτρα του Αγίου Μαρίνου τους Μπρικάτα Μάη έναν Γκιόια. Όπα ρε. Σημαίνει Never Ending Joy Brigade. Never Ending Joy. Τα χασιρμαντικά. Αφού δεν είναι ποτέ. Αν δεν είναι ποτέ. Με καταγωγή κυρίως από την Ιταλία, επεφημούν τον Άγιο Μαρίνο σε κάθε εντό έδρα αγώνα και σε πολλού

ο Άγιο Μαρίνο τελευταία έδειχνε αθόρυβα υποσχέσει. Ε, για τα προκριματικά του γύρου 2004, το Σαν Μαρίνο σημείωσε γκολ σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια. <φου> Απέναντι σε σχετικά επιφανεί αντιπάλου, την Δανία, το Καζακστάν και τη Φιλανδία. Με <σχεδίδι> αν είναι άβαστο για το <σχεδί> Σαν Μαρίνο. Δεν είναι άβαστο για το Σαν Μαρίνο. επιφανεί αντιπάλου. Εντάξει, δεν είναι ε, έναν κόλ σε οποιοδήποτε στάδιο Αγία, για οποιοδήποτε αγώνα για το Σαν Μαρίνο προκαλεί του ε, οπαδού να εισβάλλουν στο γήπεδο και στι κοινέ αγαλίασει. Αλλά σιγά σιγά άρχισε να γίνεται λιγότερο σοκαριστικό αυτό το γεγονό. Θα ναι. Και αυτό οδήγησε στο να ανοίξουν την πρωί και αυτό Και εδώ με έκανε να σκεφτώ μια άλλη φορά που είχα ακούσει για μια ομάδα που έτσι είχε πολλά. Ασιούν μπορεί να είναι κόσμο. Και αυτή η ομάδα θα είναι η ηρωίδα τη σημερινή μα ιστορία. Σαν να κάνουμε το ιστορικό, το. Το επεισόδιο του ιστορικού. Μα να το ιστορικό. Κιό είναι το επεισόδιο. Συνέχισε. Αν δηλαδή, αν είναι τον Συνέχισε. που Όχι. Όχι. Ήταν Συνέχισε, συνέχισε. αν Αν η δική μου. Εντάξει. Εν Ου.

η κομιτεία συνορεύει από τον Ατλαντικό Ωκεανό στα βόρεια και δυτικά, τον Τέβον στα ανα... ανατολικά, που τον Τέβον ευκήγαν οι μνιούς. Και τη μάχη στα νότια παράλια. τη θάλασσα της μάχης. Η μεγαλύτερη αστική περιοχή της κομιτείας είναι ένα αστικό συγκρότημα που περιλαμβάνει τις πρώην πόλεις εξόρυξης, δηλαδή είχε mining towns. Ναι. Είναι καμπνάν άλλο, γι' αυτόν τον άμι τσάναν και νουλή γερήμι και... Επειδή πλέον είναι χρειάζεται. Είμαι ενισταμένη συνδρομή στην ΠΕΟ. Ρέτρουθ και Καμπόρν και η πρωτεύουσα τη covid είναι η πόλη Τρούρο. Τρούρο. Ναι. Έχει αλλάξει. Έχει τα Έχει αλλάξει. γεωγραφικά στοιχεία. Έχει υπάρχει μόνο αλλάξει. Μάντρον. Μάντρον Μαντρόν αλλάξει. Το ξεκίνημα Έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει. Έχει Όχι μιλούμε για... είναι η χρονιά να σχολιάσουμε. Υπήρχαν η Μάντρο βρισκόταν στην πρώτη κατηγορία του προαθλήματο μεταλλορίχων τα λορίχων τη Κορνουάλη. Έχει τσι έχω εδώ ένα λεπτό. Ε, το, τα Mining Leaks ήταν μια διοργάνωση προαθλήματο ποδοσφαίρου με έδραν την Κορνουάλη στην Αγγλία του Ηνωμένου Βασιλείου και έχουν τρία τμήματα. Η πρώτη κατηγορία βρισκόταν στο επίπεδο 13 του συστήματο του Αγγλικού δηλαδή 13η κατηγορία βασικά. Και η νική τριωμάδα μπορούσε να προβιβαστεί στο συνδυασμό της κορνούλη πάντα πιο πάνω ε, το πράσινο πλέον δεν υπάρχει. Άντρια μου το. με το Falmouth and Hellston League. δεν πήραν όλοι τέτοια γέροι μη χορκάδι, Στο τέλος της θέσης των τούτης 2010-2011. Και τα δύο προαθλήματα, ε, τη στιγμή της συγχωνεύσης, είχαν τρία τμήματα, 45 ομάδες. Ε,

τελευταία φάση η μετάσταση του του Εν Εμπράθυραν ποδοσφαίρου, η Premier Division του οποίου λειτουργεί στο επίπεδο εν αγγλικού συστήματος πράθυρου. Εν δεκατη κατηγορία. Απλά εν ή εν Επίσης άλλες. Ναι, μες την εν Θεωρείται level εν αλλά άλλες. κατηγορία. Ε, το πράθυμα είναι το 2019 για να λειτουργεί ως περιφερειακό η Όλε οι λέσχε μέλη έχουν την έδρα του στην Κορνουάλη εκτό από έναν πολύ μικρό αριθμό με έδρα των Ντέβων. Okay. Αυτά. Το λοιπόν. Οι παίχτε ξεκίνησαν τη σεζό γεμάτη ελπίδα και αισιοδοξία. Και ήταν έτοιμοι να τα δώσουν όλα. Για να πάμε πού. Στην δεκα... 12 κατηγορία. <σχελίδι> Α, ε, και να συμμεθείτε. Είχαν, ε, πρωί... είχαν πια η. Ε, στρατι... Το μωσό. Ναι, τελευταία <σχελίδι> χρόνια. Βγήκαν πάνω. Ναι.

και ότι απλά ήταν επειδή ανέβηκαν κατηγορία να πω το μα και ήταν σπάς προσαρμοστούν ας πούμε. Εφάμε και όλοι από τα μισά και βάλαμε και γκολ. Σχεδόν τον αντρίδο. Ναι, και βάλαμε και γκολ. Μια χαρά. Μακάρι να μπορούσα να σου πω φύγε χαρά με. Όχι ρε άμα. Ότι τα πράγματα πήγαν ακόμα καλύτερα αλλά δεν συνέβη. Τρίτη

Υτήθηκαν με 26-0, θυμούμαι δεν έγινε δε. Όχι, ήταν 29 κοινό. 29-0 που ήταν. Ναι. Και πάει το πιο κατώ. Εφάντες, 55-0. Κάτσε λεπτό ρε του εκατεβαίναν 7 άτομα ας πούμε, δεν μου γίνει Είχαν πάρα πολλές αγωνιστικές που δυσκολεύκονταν να βγάλουν ομάδα, αλλά

Ας πούμε στο 53-0, εσύ κάνεις, πατάς κύκλο να σιουτάρεις στο 53-0. Φίλε ποτέ δεν το FIFA 53-0 δύσκολο, Πρέπει να βάλεις φαντάζομαι πολύ παραπανόραν το μάτσι. Είναι με λεπτά που να πάει. Σκεφτούν να σιουτάρουν πολύ κέντρο να απλά να κάθεις πάρει στην παρόν. κάτι κάτι

Ο σύλλογο ήταν εξτασιασμένο με αδιάνοδο από το Cornish Mining Division <laughs> του την περασμένη <laughs> σεζόν. Όμως μια μαζική έξοδο παιχτών που ακολούθησε η αποχώρηση του προπονητή, άφησε το σύλλογο να αγωνίζεται να βρει παίχτε να συνδέσουν την ομάδα. Περίμενε, τούτο να στην αρχή της χρονιάς. Ναι. Άρα φτιάχνουν πολλοί παίκτες που πέρσι. Ναι, ναι. Γιατί ήταν να σε ρωτήσω φαντάσου η μεγάλη κατηγορία. μεγάλες ομάδες. Φαντάσου η δεκατή κατηγορία. Ναι, ομάδες. Να μας πούμε η άλλη κατηγορία. Αλλά τώρα έχουν φτιάχνουν πολλοί παίκτες. ήταν σειρότερη που την περασμένη χρόνια. που τους στους ώμους τους και τους πάνω. Ναι, ναι, Εντάξει, μετά τα πέντα 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 δυσκολευτείς να δουλειώσεις πρόβλημα να έρθει. τι τα Κάποιες ομάδες μπορεί να τα παρατούσαν από μια τέτοια νήτα, αλλά οι Το επόμενο οι της σηκώθηκαν από το κρεβάτι, <laughs> φόρεσαν τα ποδοσφαιρικά τους ρούχα, τις φανέλες τους, τα τους και

Έχασαν όλα τα παιχνίδια και τερμάρισαν με μικρές βαθμούς. Δεν πήραν ούτε ένα βαθμό για την προσπάθεια που κατέβαλαν. Και κατέβαλαν πραγματικά μεγάλη προσπάθεια. Να πάεις μόνος σου το όλο, δεν είχες και... μόνος, και μόνο να στρώεις ξόκο σε 9 λεπτά, για κάτι που είναι η δουλειά σου να αντιθείς να... και ξέρεις μπορεί να πρέπει να πρωί να πάει στο καιρό στην Αγγλία μες τέτοιες να είστε σονιά ρε μάλακα οικογένεια σου ξεπάμε στα σεντόνια σου πάει στη δουλειά σου στη εφτωμάνα Περιπέζους να ξαναπάω ρε μάλακα Πρέπει να μην έκανε, σίγουρα την νύχτα να κάνουνε κάτι έτσι έτσι. Μπορείτε να ρωτήσετε γνωστό προπονητή, 7 χρόνων τώρα. Και πάλι μπορεί να μην έκανε τέντα διάρκεια της αγωνιστικής σεζόν, εβδομάδα με εβδομάδα, οι παίκτες Μάντρος συνέχισαν να προσπαθούν για το καλύτερο. δεν συνέχιζαν να απολαμβάνουν τη συμμετοχή που τους έδινε ένα αγώνας ποδοσφαίρου. Όπως είπε ένας από τους παίχτες, «Προτιμώ να παίζω σε μια κακή ομάδα που απολαμβάνει τον αγώνα παρά σε μια καλή ομάδα που δεν εμπνέει τη χαρά του παιχνιδιού». Τούτο να σου πω είναι μαλαγία. Τούτο μπορείς να με το αποφύγεις. επειδή δεν να σε

Okay. Αυτό που έκανε ήταν να πει στου του πόσο περήφανο ήταν που δεν τα παράτησαν ποτέ. Έπειτα έδωσε σε κάθε παίχτη από ένα κύπλο. Η νίκη πραγματικά δεν είναι το παν. το Το είναι το δόγιο. Έτσι να έχουν να με ότι τα. μπορεί να πάρει πέσει ο τρόπο που δουλεύει πω τώρα κάτι

η διοργάνωσης που τότε ονομαζόταν προάθλημα Τρελόνι, που είπαμε, που ναι, αλλάξε ναι. όνομα. Ο πρώτο ήταν εκτό εναντίον τη Λίζαρτ Αργάιλ. Ωραίο, Λίζαρτ. Ομάδα με πραγματικά ψυχρονέμα. Αν κρίνουμε από το όνομα του. Τα χάρη. Σαύρε Η Μάντρων έχασε 8-2. Και ον γκολ. Ούτε αν είναι φάνηση, αλλά σίγουρα ήταν πολύ το 55-0. Η επόμενη ομάδα ήταν η Storm FC. Η Storm είναι μεταξύ, έχω τη δάμεσα, ήταν, ήταν και στην περασμένη χρονιά. Ήταν πρώτη τελευταία η Storm. Ε, Ήσαν σε 28 αγώνες, 3 νίκες, μια νίκη, μια νησοβαλία και 24 ήττες και παθητικό 116 Πολλά καλή ομάδα. Εννοώ μια χαρά. Κάναν τρεις νίκες. Έπαιζαν όμως. Ναι, εντάξει. Και τους. Ήταν ένας παθητικός αγώνας.

Επίτα από τριάντα συνεχόμενες ήττες με παθητικόν τετρακόσια εφτάν γόλ κατά διάρκεια δύο σεζόν η Μάντρον είχε να επιτέλους καλαφέρει να κερδίσει. Ε, ρε, Τέσσερα, τρία. Εβάλλαν πάλι φαμίλια. Και Τέσσερα, γόλ, ρε, μάλλον. να συζητήσω ότι είχε σου άρπαστά τους. Ναι, ρε, μάλλον. Ρε. Θα πάει πάρα πολλά λοιπόν, οι παίχτες της Μάντων άρχισαν <laughs> να τρέχουν από τη μια να κρίνουν οι στην άλλη και έκαναν <laughs> τον γύρο του θριάμβου πανηγυρίζοντας και δίνοντας συγχαρητήρια ο ένας τον άλλον. Να τους πω ότι αν ευγουρούσαν έτσι θα τρώνε πέντε πέντε κουλ στο γημάντσο. Εκτό. Ήταν σαν να είχαν κατακτήσει το προάθλημα. Η σκληρή δουλειά τους είχε τελικά από δώσει καρπούς. Απέδειξα σε όλους τι σημαίνει να πιστεύεις στον εαυτό σου και να μην τα παρατάς ποτέ. Sorry, θέλω να βρω ότι απλά το σήμα της Μάντρον, m χωρίς Ναι, χωρίς N. Περίμενε να μην θέλει νομίζω, να να Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι το δεχόμενο σταδιοκυριακό γύρισαν στο γηπέδο για να συνεχίσουν την προσπάθεια. Εντάξει. Εντάγωνιστική ήταν το τεχνική. Δεύτερη. Εντάξει, μας θέλουμε να δάρα. το 8 8-2 την πρώτη επόμενη είναι το λοιπόν, ήβρα το Facebook page, το Twitter page τους. Έχω e Twitter page. Madron FC. E, the official account of Madron FC. We play in the Trelawney League, Division 5. Πότε έπαιζα στην τελευταία, ήταν στη δεύτερη δάμε, έπαιζα άλλο τρεις κατηγορίες. Άλλο τρεις κατηγορίες. Μα, δεν μπορούμε να ζουν οι Ιγγλές της Ρεμάνας. Ε, no, δυσκολεύκουμε να κατανοήσω και να μπορώ να σκεφτώ τι επίπεδο ας πούμε τι είναι που η δωδεκάδη κατάλαβες τα χάντα μου τον τα βέβαια να σου πω κάτι να σου πω κάτι πιστεύω ότι που τούν το σημείο και κάτω είναι το ίδιο επίπεδο είναι απλά ανταγωνίζονται πάρα πολλά τι είναι εγώ νομίζω ότι έχει πάρα πολλές αλλαγές κάθε ομάδα μια

Α, είμαστε. Κάμαν το έτσι λίγο... Μπράβο, μπράβο. Δεν το χώνουν. Ας είμαστε, είναι είμαστε, Follow for news, results, updates. Κάμνουν 32 accounts follow και έχουν 327 followers. Πολλά καλό. Τίμιο. Και το πρώτο tweet που έχει που κάτω, 7 Αυγούστου 2021, αν δεν ξαναγράψαμε τότε. We no longer exist since 2019. We made history in our own way. Thank you to everyone who followed us and got to know us after our 055 defeat. It has been a good journey. Έκλεισε οι 50 0 -50 boys, ρε Ήταν να πιάμε έτσι, ας πούμε, και καμιά φανέλα να τους υποστηρίξουμε, κατάλαβες κάτι. Γι' αυτό που σου είπαμε, επειδή ναι. ότι αν το έκαμπνες γκουλτ, τώρα να δεις το... Α, τσάιλ είναι όπως το σημάδι του English Cooch, είναι το γιοντάρι. Όπως τη Μίτλες μπορεί, απ' Με ναι. ναι, ναι, ναι. Έχει τα main daily μέρη που είναι τα the worst. The, the worst team, team. It's a, it's, it's in Britain, ναι, ναι, είναι αδιάστημα. Έχει τη φωτογραφία του, την ομάδα, ανοίξατε την ομάδα. Έφατσα όλοι οι Και τους Ναι, τους πάντα δηλώσεις. Τους έχω προπονηθείς. Έχει κοστούμι, λέει ο Μπαστούνης. Έχει κοστούμι, λέει ο Μπαστούνης. Φορεί και κάτω. Δεν θα περιμένεις να έχουν και παίχτες που βάζουν σαν μπαστούνι. Αν ομπορτάτε, πρέπει να Ρε, αρχικά είναι πιο λί. Πιο σε έξι, οχτώ είναι. Δεν ήξεραν τούτοι τους. Τι είναι που μπορεί να καταβήκαν τούτο μάτσο. Σε όλες τις φοραφές οχτώ είναι. Ρε, Α, είναι τεγαζιός ο παίχτης. Ρε, ο ένας τρόπος είναι εξαιρετικά Δεν ξέραν καν να δουν ίσα στη ναι, φωτογραφία. Ήταν λίγο λειψινή το μέτρημα. Top ομάδα. Ναι. Ρε, επειδή πέντε λεπτά πάει το document ναι. σε εισαγωγικά, ε, να το βάλω. Δει... Έχουμε link από κάτω. <συσκά> ναι, 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 να το βάλω, να το δείτε. Καλά, Δεν το ρε. <συσκά> τούτη η ιστορία, α πούμε, οι ομάδε δείχνουν το γιατί οι Εγγλέζοι εντό των πετυχημένων στο ποδόσφαιρο. Τώρα μου λέει ο Σιμίκη, ναι. Σιμίκη, τούτοι ανθρώποι τρώνε τόσα 55-0 και αυτό αν να ούνταν πήγαν να παίξουν. Και στη μάρες ότι είναι έτσι underdog story, hashtag goof, που είναι είναι από τα άλλα underdog stories που γίνονται

Ευχαριστούμε, Κρυ Δημητρίου. Ευχαριστούμε όσου μα ορίζουν, όσου στο Spotify. Αρκέψα να βγαίνουν επικίνδυνα. Στο Spotify οι ακροατέ μα. Κάμετε download το επεισόδιο, ακούστε το. Κάμετε μας κριτική. Κάμετε subscribe. High five. Poke. Retweet. Like. like και subscribe. Ναι, εγώ. Έβαλα τζάμπον κόλλο μου. Ε, Πρώτο νου μου ήθελα να πω. Κάμε τα ούλα τούτα. Και θέλουμε πέντε αστερικά στο Spotify, επειδή μείναμε στα αθερή, νομίζω κανιά πέντα μεταρρικά έχουμε που ναι, ναι. Έχουμε στόχον τους εκατόρους του 2024. Πάμε ρε παιχταράδες. Πέντε σε φίλους σας πέντε να ακούν τις γενέκας, σας πέντε να ακούν, κάμε πέντε αστερικά, τίποτε άλλο. Και γράψετε κάτω ποιους θέλετε να δείτε και έστεινα με. Και πέντε μας ποιους θέλετε να δείτε. Και έδειξε δίκιο σε παχυμό σου. Πρέπει να σε προβλήσω. Μια έχουν εμπειρία αυτά τα πράγματα. μας ακούν πολύ προέδροι. Relatable jokes. Relatable <Nossa> jokes για το ρε. Μόνο. πάμε. Καλή συνέχεια. Γουπέι. Τιούλιος